που δίνανε το κουτάρι του Κυρίου και Σεωπιού Σταυρού. Ήθελε να σας ευλογήσει και να σας αγιάσει ο Κύριος ο Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εκδρομής που είχατε από την Ελλάδα, σας καλωσορίζω. Σήμερα προσκυνήσαμε το Σταυρό. Ο Σταυρός ενώνει όλους τους ανθρώπους, όλους τους χριστιανούς. Ο πόνος είναι κοινός, ο θάνατος είναι κοινός. Ο Σταυρός μας ενώνει. Μπροστά στο Σταυρό δεν υπάρχει διαφορά θρησκείας. Τα χέρια αυτά του εσταυρωμένου Χριστού αγκαλιάζουν όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό, αυτές τις ημέρες, μπροστά στην αναγκαία των Παρισίων που κεδόταν, εντατήκανε όλοι οι χριστιανοί και όλες οι θρησκείες. Ενώθηκαν όλες οι διαφορετικές κυβερνήσεις. Μπροστά στην αντισταλέα ο μίσος της καταστροφής στην Ζωβιάν και την περασμένη Κυριακή, ενώθηκαν όλοι οι άνθρωποι για να καταδικάσουν τον φονταμενταλισμό, την αδικία, να καταδικάσουν το μίσος. Σήμερα εμείς συγκεντρωμένοι σε αυτό το χώρο, σε αυτό το νησί, που έχει όλη την κουλτούρα της ενότητας και της αγάπης, ας πάρουμε ως παράδειγμα αυτή την ενότητα. Ας γυρίσουμε στα σπίτια μας με λίγη περισσότερο αγάπη, με λίγη περισσότερη συγκλημίωση και αλληλεγγύη μεταξύ μας. Να είσαστε όλοι καλά. Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα. Σε εσάς, στις οικογένειές σας και αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάτε και θέλετε ο Θεός να τους ευλογήσει. Αμήν. Mario! Πάμε! Έχει λύσει άξιο, προχώρα! Πάμε!